κοινωνίες. Είναι πέρα από τα ανθρώπινα όρια. Είναι ένα θαύμα που ουσιαστικά, εάν δεν έχεις αποδείξεις για να πεις ότι συνέβη, σε οδηγεί στην απιστία και ακόμη σε οδηγεί στο να μην μπορείς να μιλήσεις για αυτό το γεγονός. Αλλά βλέπετε, 2000 χρόνια η Εκκλησία επιμένει. Χριστός Ανέστη, λέει, και ακούς από μύρια όσα στόματα την απάντηση, αληθώς Ανέστη. Σαν να είμαστε μπροστά, σαν να το ζήσαμε αυτό το γεγονός. Αληθώς, αλήθεια λέμε, αναστήθηκε. Αυτό όμως που εμείς το θεωρούμε γεγονός, κάποιοι το αμφισβητούν. Το αμφισβήτησαν, το αμφισβητούν και μην νομίζετε όσο θα υπάρχει στο μέλλον ζωή, αυτό θα αμφισβητείτε. Γι' αυτό και η Εκκλησία τι έκανε. Προσπάθησε καταρχάς να μας πείσει ότι ο Χριστός πέθανε επάνω στο σταυρό. Γιατί έχουμε να κάνουμε με έναν νεκρό. Αν δεν ήταν νεκρός, πώς θα αναστηνόταν. Έπρεπε να έχουμε νεκρό μπροστά μας. Και οι απολογητές της πίστεως περιγράφουν από τον τρόπο της σταυρώσεως, από το τι συνέβαινε την εποχή εκείνη, αλλά και από το τι έγραψαν στα Ευαγγέλια οι μαθητές και οι κηρύχτοι, να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι έχουμε να κάνουμε με έναν νεκρό. Και μάλιστα μας λένε ότι δεν μπορούσε να ζήσει επάνω στο σταυρό, ήδη τεθνικός ήταν, είχε πεθάνει πριν τον αποτελειώσει ο δήμιος, ο τρόπος της ταφής, αλλά και χίλια δυο άλλα που αποτελούν λεπτομέρειες και που άξιζε τον κόπο κάποτε να τα αναλύσουμε, αλλά σε χρόνο άνετο κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο εσταυρωμένος, όπως και η ληστέ, απέθανε. Μένει τώρα η Ανάσταση. Συνέβη αυτό. Οι Ιουδαίοι είπαν, πάρτε χρήματα στους Ρωμαίους και να πείτε ότι το βράδυ ήρθαν οι μαθητές του και τον έκλεψαν. Μας είχε πάρει ο ύπνος και μας τον άρπαξαν και δεν ξέρουμε που είναι. Γι' αυτό δεν αποτελεί απόδειξη η απουσία του σώματος από τον τάφο. Και έρχεται ένα σύντος να πει, εάν τον έκλεψαν οι μαθητές, φέρτε το σώμα, το νεκρό και δείξτε το. Υπάρχει πουθενά? Δεν υπάρχει. Άρα έχουμε κενό τάφο. Οι μαρτυρίες είναι ότι έγινε σεισμός, οι μαρτυρίες είναι ότι άνοιξε ο τάφος και βγήκε μέσα από τα σουδάρια κάτι σαν φασκές που κάνουμε στα μωρά. Έτσι, τώρα δεν γίνεται αυτό, αλλά εμείς μεγαλώσαμε μέσα στις φασκές. Οι μητέρες μας έκαναν
γύρω-γύρω στο σώμα μας για να κάνουμε κορμί, λαμπάδα, όπως έλεγα, και να έχουμε ίδια πόδια και να είμαστε όμορφοι και ευθυτενείς, μας φάσκιωναν κάπως έτσι, αλλά με αρωματώδεις ουσίες και κολλώδεις ταυτόχρονα έδαιναν τον νεκρό. Και αυτό ασφαλώς δεν του επέτρεπε όχι να βγει, αλλά να σηκωθεί, να κινηθεί και οτιδήποτε άλλο να κάνει. Και ακόμη φάνηκε μέσα στον τάφο να έχει βγει το νεκρό σώμα του Χριστού, όπως ο μεταξοσκόλικας βγαίνει από το κουκούλι. Και εκείνα τα σουδάρια, το σουδάριο και τα άσγανα αυτά της Αναστάσεως να μένουν ανέπαφα. Αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι οι μαθήτριες, ότι οι μαθητές τον είδαν και μάλιστα επειδή κάποιοι δεν τον είχαν δει, αμφισβήτησαν. Μαθητής ήταν ο Θωμάς. Σήμερα γιορτάζουμε την ψηλάφιση που έκανε στο αναστημένο σώμα του Χριστού. Και είπαν, εάν μη είδω, ου μη πιστέψω. Δεν σας θυμίζει και εμάς λίγο? Και εμείς δεν το λέμε, να το δούμε και να το πιστέψουμε. Έτσι είπε και εκείνος, εάν μη είδω, ου μη πιστέψω. Και εμφανίζεται ο Χριστός και του λέει, έλα, ψάξε. Να, οι τρύπες από τα καρδιά. Να, το λόγισμα στην πλευρά μου. Μη γίνεσαι άπιστος, να είσαι πιστός, γιατί δεν πρόκειται να κοροϊδέψω τον κόσμο, να τον εξαπατήσω. Δεν ήρθα για αυτό το σκοπό, ήρθα για να σώσω τον κόσμο, για να βγάλω τους νεκρούς ανθρώπους από τα μνήματα. Ήρθα να αποκαταστήσω την τάξη που διεράγει με το προπατορικό αμάρτημα. Ήρθα ο κόσμος να γίνει ωραίος. Ήρθα οι άνθρωποι να είναι άνθρωποι. Γι' αυτό το σκοπό ήρθα και γι' αυτό έπαθα ό,τι έπαθα. Γιατί ακριβώς θέλω ο άνθρωπος να είναι μαζί με μένα. Ναι, συνσταυρούμενος, ναι, συνθαπτώμενος, αλλά και συνανιστάμενος. Κι έτσι το γεγονός της Αναστάσεως για μας δεν χρειάζεται περισσότερες αποδείξεις. Εμείς το διαπραγμαίνουμε, το διασαρπίζουμε παντού. Είναι το περιεχόμενο της πίστεώς μας και της ζωής μας, όπως είπα και χθες το βράδυ στο Κυλιομόνι. Ναι, είναι το περιεχόμενο της ζωής μας. Μόνο έτσι ο άνθρωπος γίνεται θεάνθρωπος. Μόνο έτσι ο άνθρωπος βρίσκει τον προορισμό του. Γι' αυτό ομολογούμε την χάρη. Κηρύττωμε το έλεον. Ου κρύττωμε την ευεργεσία. Το ομολογούμε παντού και χαίρουμε και γεμίζουμε την ατμόσφαιρα από την Ιαχή. Χριστός Ανέστη, και απαντάμε όλοι με την καρδιά μας αληθώς Ανέστη. Έτσι και οι Άγιοι που γιορτάζομαι, οι προστάτες σας, που δεν ξέρω κατά ποιο όμορφο τρόπο συνέπεσε ο εορτασμός της μνήμης τους, και ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Μακάριος, ο καθένας με τον τρόπο του δέχθηκαν το μήνυμα της Αναστάσεως, το έκαναν βίωμά τους και το προσέφεραν στον κόσμο για να μας πούν ότι ο Άγιος Γεώργιος, εγώ έζησα το 300, μαρτύρησα 303, έζησα τον δεύτερο προς τον τρίτο αιώνα, μικράς ηλικίας ήταν, και έχουν περάσει από τότε 1700
και πλέον χρόνια. Κι όμως και εμένα με θυμάται ως αναστημένο, και εμένα με θεωρείτε παρόντα και την νεκρός, και εμένα με αγαπάτε, γιατί ακριβώς το μαρτύριό μου ήταν μαρτύριο μίμησης του Χριστού και ακολουθίας του δρόμου του. Γι' αυτό και εγώ μπορώ τώρα, σύμφωνα με το όνομά μου, να γεωργώ τις ψυχές σας στο μήνυμα της Αναστάσεως και να σας μετατρέπω σε φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας. Ο δε Άγιος Μακάριος, και αυτού το όνομα έρχεται να μας πει, είναι μακρύς ο δρόμος και αιώνιος όσων γεύονται την Ανάσταση του Κυρίου. Έζησε σε δύσκολα χρόνια για το γένος μας, όταν όλα τα άσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Έζησε τότε που οι αγαλινοί δεν επέτρεπαν σε κανένα να ομολογεί την πίστη του. Τον εδίωξαν, γύρισε περίπου την Ελλάδα, αλλά δεν του έκλεισαν το στόμα και κυρίως δεν του νέκρωσαν την καρδιά, γιατί επάλετο για τον Χριστό. Και αυτός τα δύσκολα εκείνα χρόνια έγινε διδάσκαλος του γένους μας, ώστε να μας πει, μη μένετε στα σκότη της λευτεριάς, το φεγγοβόλο αστέρι της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει. Και πράγματι ετοίμαζε τους χριστιανούς να δεχθούν το μήνυμα, που όμως ταυτόχρονα ήταν και μήνυμα απελευθέρωσης της πατρίδας. Γι' αυτό τους θυμάμαι, γιατί είναι τα παιδιά της Αναστάσεως, και γι' αυτό χαίρομαι και γι' αυτό συγκεντρωθήκαμε εδώ όλοι. Είναι παρόν ο δήμαρχός μας, σύμβουλοι δημοτικοί, εσείς ιερατείο, έρχονται τώρα κατά τα παλαιά έθιμα, καθώς ήταν καβαλάρης, καβαλάριδες εδώ, για να δώσουν μια γραφικότητα στη λιτανία του εικονίσματός του και να πούμε όλοι μαζί, να ποιον έχουμε προστάτη, να ποιος πρεσβεύει στον αναστημένο Κύριο, και να ζητήσουμε από εκείνον το έλεος του να μας καταδιώκει πάσα στα σημέρας τη ζωής ημών. Αμήν. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, ιδιαίτερα σε αυτούς και σε αυτές που έχουν τα ονόματα των Αγίων μας και του Αναστημένου Κυρίου μας. Το Κυρίο δεηθώμε. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εκ μας, τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστό. Σιγά σιγά.
Δεν μπορώ να παίρνω. Γεια σου Γιώργο. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ.
Των συμμετεχόντων ή την ιεράν λιτάνευση ταύτην μετά των οικείων αυτών. Κύρια ελέησον, Κύρια ελέησον, Κύρια ελέησον. Κύριο αναφανέντα κοσμήτωρα εν πρόξε συνόμου και διδαχές τιμόμεν σε φεδρός εν εορτή θεραπεύεις γαρνοσούντας και απελόγγισα κάθαρτα πνεύματα. Δόξα το σε δοξάς αντί Χριστό, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το τα οστά σου πηγή θαυμάτων ανανή. Oh!
Έλα, παππού Γιάννη. Γεια σου, Γιώργη. Γιώργη. Κύριε Δικητά μου, χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Κανονικά, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πρόεδρε, κουρασμένος, σε χόρεψε πολύ χτες. Χρόνια πολλά, πολύ κοντά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά και του χρόνου να σπίξετε.